Ναι. Τα υπουργεία είναι σίκα, λάδι, ελιές, κρασί. Ευλογημένα πρόεδρε. Έτσι ακριβώς. Παραδοσιακά προϊόντα και έντυπες εκδόσεις για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα προσέφερε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Σκρέκα, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στο πλαίσιο του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ. Στόχος της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα από ένα ενιαίο ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη του αγροτικού τομέα είναι η ενίσχυση και η στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών, η προσέλκυση και η είσοδος από την τομέα νέων ανθρώπων, νέας ηλικίας και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή, όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές πια, και όχι μόνο εδώ, και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαχείρισης του νερού. Για την περιοχή μας, ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός άξονας για την τοπική μας οικονομία. Μας άκουσε προσεκτικά, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να λυθούν όσα επιλύονται και να το ευχηθούμε καλή δύναμη στη συνέχιση της προβολής της κοινής αγροτικής πολιτικής, διότι ο ενημερωμένος αγρότης είναι και πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων, ενώ το πρωταρχικό θέμα συζήτησης δεν ήταν άλλο και από την τιμή του ελαιολάδου. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει τεθεί επιτάπητος και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Περικλή Μαντά, ο οποίος μετέφερε στον Υφυπουργό την ανησυχία των παραγωγών της περιοχής. Ο Υφυπουργός έχει έρθει και δίνει σημαντικές λύσεις και απαντά σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους αγρότες του νομού μας. Γνωρίζει τα ζητήματα που έχουν προκύψει με το ελαιόλαδο, με την αγροτική παραγωγή στο ελαιόλαδο και στις ελιές Καλαμάτας και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω του καύσωνα. Γνωρίζει τα ζητήματα των τιμών που έχουν προκύψει στους πατατοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής Μεσσηνίας. Ο Υφυπουργός θα συνεχίσει την περιοδία του στην Πελοπόννησο προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και να κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης για την αγροτική πολιτική και τον πρωτογενή τομέα.